είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός. Αι, 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 στόμα, χαμόγελο, κορμί, γραμμή. Εγώ. Αι, 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 κι όταν στην πίστα σε κρατώ, πετώ. Αι, 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 λες κι έχω βγάλει απ' τη χαρά. Τραγουδάρα έβαλε. Τραγουδάρα και έχει πρωτοτυπήσει πάλι ο Γιάννης πριν δύο εβδομάδες στο Outdoor Activities. Με αυτό ξεκίνησε. Ευχαριστώ, Γιάννη. Γιάννη, δεν είσαι. Αγάπη μου, θέλω να κάνεις μία playlist και να σβήνεις αυτά που. Ξεχνάει ο Γιάννης. Έχει και αυτό στην νεανική. Άνια Κωνσταντίνε, Ντανά, καλώς όρισε. Καλές σας βρήκα. Τι κάνεις, δεν έχεις σταματήσει να γελάς από την ώρα που έχεις έρθει. Πολύ χαρούμενος. Δεν ξέρω, είμαι χαρούμενος σήμερα. Έχει ωραία μέρα, έχει ήλιο. Αλγιονίδες. Να ξέρεις κι εγώ πολύ χαρούμενη, γιατί θα σπρώξω τις απλώστρες έξω, έξω, παντού. Ασπρόρουχα, σκούρα, όλα. Εν τω μεταξύ, εγώ ήρθα με χειμωνιάτικη συνταγή. Καλά, μας έκανε καλοκαίρι σήμερα. Κοίτα. Γι' αυτό έκανα την τρίπλα. Τελευταία στιγμή έκανα τρίπλα. Γιατί ο Κωνσταντίνος ξέρει να παίζει καλή μπαλίτσα. Για πες, τι τρίπλα έκανες. Έφερα παγωτό. Και πολύ καλά έκανες, το δοκιμάσαι πολύ. Όχι όλοι. Έχω εσύ. Φάει το μισό μπολ, έχω φάει το μισό μπολ πραγματικά. Και τι να κάνω. Σου άρεσε. Δεν πιστεύω θέλω, να το θέλω να είσαι επικής, γιατί σου λέω, είναι πρώτες προσπάθειες αυτές. Τι λες, παιδάκι μου. Είμαστε σε πειραματικό στάδιο. Εντάξει, μείνετε εκεί. Είναι φανταστικό το παγωτό. Τέλειο. Λοιπόν, αγαπάμε μήλα. Αγαπάμε μήλα. Είναι της εποχής, είναι υγιεινά, είναι τα γλυκά που αποτελούνται από μήλο. Νομίζω τα πιο υγιεινά γλυκά, έτσι. Τα πιο και τα αγαπημένα. Πολλών. Σχεδόν όλων. Και έχουμε και όχι ένα οποιοδήποτε μήλο τώρα. Έχουμε μήλα ζαγορίν, έχουμε αυτά τα τραγανά, τα υπέροχα, τα μυρωδάτα, τα νόστιμα που θα σας πω. Σε λίγο, τι γίνεται με τα ζαγορίν και πού οφείλεται η νοστιμιά τους και αυτό το τραγανό τους. Για την ώρα, στρούντελ μήλου, Κωνσταντίνος Δανάς και τη γλυκά η ενότητα και τη γλυκά και το γλυκό του. Για πες. Θα βοηθήσεις. Αν με αφήσεις, σε, θα σ' αφήσω. Απλά σε φοβάμαι γιατί φοράς άσπρα. Και. Καλά, τόση ώρα ήμουνα πάνω από τον πόλη με το σοκολατένιο παγωτό, στάλα δεν έφυγε και τώρα με φοβάσαι. Είσαι πολύ καλή, είσαι πολύ καλή. Είμαι πολύ δυνατή στο πολύ κουτάλι. Δυνατή. Πήγα το όπλυνα και όλο στο κουτάλι μου για τον επόμενο γύρο. Να το ξέρετε, γιατί είμαι και νοικοκυρά. Να είναι, μπράβο, να είναι καθαρό. Λοιπόν, ξεκινάμε πολύ απλά, να καθαρίσουμε τα μήλα. Δεν θέλει, λοιπόν, τρία μήλα. Και αν δεν έχετε, πενταχτείτε μέχρι το σύνια της γειτονιάς. Σωστό. Και πάρτε αυτά τα τέλεια. Άκου, άκου ήχο. Είναι τραγανά, είναι πεντανόστιμα, είναι θρεπτικά, είναι ελληνικά. Είναι μυρωδάτα, τέλεια είναι ζουμερά. Είναι, άκου, άκου, άκου. Κράτς, αυτά είναι. Έκρηξη. Λοιπόν, ξεκινάμε και καθαρίζουμε τα τρία μήλα και τα κόβουμε σε κύβους. Ξέρεις τι γίνεται με αυτήν την ενότητα και μέσα και με τον ορφανό. Ε? Τρίτη και Τετάρτη. Ξεκινάω να τρώω από την προετοιμασία, από την προετοιμασία όμως και δοκιμάζω και τα ολοκληρωμένα μετά και τρώω και μετά στις διαφημίσεις. Και παλεύω μετά, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Στερούμε, πεινάω για να εξηλειωθώ για όλη αυτή την αμαρτία που έχω κάνει και που μικρή δεν τη λες. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Τέλος αυτές οι ενότητες από το Φλεβάρι. Θέλεις να μιλήσεις για το στρούντελ, γιατί με ρωτούσες κάτι πριν. Ναι, σου έλεγα λοιπόν ότι το στρούντελ, γιατί βλέπω εδώ φύλλο κρούστας. Γίνεται με φύλλο κρούστας, γιατί εγώ το στρούντελ το ξέρω με σφολιάτα. Ωραία. Γίνεται και με φύλλο κρούστας, γίνεται και με φύλλο σφολιάτας. Είναι ένα αυστριακό κατά βάση γλυκό και στρούντελ ουσιαστικά είναι κάτι αντίστοιχο όπως είναι σε εμάς. Η μπουγάτσα. Ah. Είναι κάτι που μπορούμε να το γεμίσουμε. Μπορούμε να κάνουμε και αλμυρή γέμιση. Α, μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, και στρούντελ κιμά. Ναι, ναι. Άρα το στρούντελ είναι η μπουγάτσα στα αυστριακά. Αυτά, αυτό. Τέλειο. Αυτό. Το ξέρατε εσείς αυτό. Μάθετε το. Το ήξερες. Το ήξερες, Δημήτρη. Αλήθεια. Oh. Δημήτρη. Δυνατός ο Δημήτρης. Δύο κομμάτια στρούντελ θα φας σήμερα. Για τις υπέροχες γνώσεις σου. Λοιπόν, καθαρίζουμε, όπως είπαμε, τα μήλα, τα ξεφλουδίζουμε και τα κόβουμε σε κύβους και προσθέτουμε μέσα το μέλι μας. Α, θα βάλεις και μέλι. Θα βάλω μέλι, ναι. Περισσότερο βάζουν ζάχαρη, καστανή ζάχαρη, αλλά νομίζω το μέλι, ναι, κάνει μια τρομερή καραμέλα, θα το δοκιμάσουμε σε λίγο. Τέλεια. Ωραία, προσθέτουμε τις σταφίδες και το καρύδι. Έχω δοκιμάσει από όλα σου τα υλικά και είναι σαν να το έχω δοκιμάσει το γλυκό τώρα, εγώ καταλαβαίνω. Δηλαδή, έχω φάει και το παγωτό της γαρνιτούρας. Τι να πω πια.
Τι να πω. Δεν έχεις δοκιμάσει μόνο τη σος που θα κάνουμε μετά, τη σος αγγλές με γεύση κανέλα. Σος. Αγγλές. Αγγλές. Τι είναι αυτή. Ποια είναι αυτή. Ποια είναι η κυρία Αγγλές. Λοιπόν, Αγγλές είναι μια βασική κρέμα στη ζαχαροπλαστική. Ναι. Είναι πολύ βασική κρέμα. Μπορούμε να κάνουμε κρέμες και είναι η βάση να γίνει και παγωτό. Αυτή η συγκεκριμένη την έχουμε αρωματίσει με κανέλα. Την ήξερε η Κατερίνα, επικάκι αυτή την κρέμα θα πρέπει την να ήξερε, σου πω. Εντάξει, Κατερίνα, τώρα, εντάξει. Άμα δεν την ήξερε η Κατερίνα, δεν ήξερε Κατερίνα, δεν έχουμε λόγο να τέτοιο. Που τη μόνη κρέμα που ξέρει είναι τζατζικές. Λοιπόν, έχουμε από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς Πηλίου αυτά τα φανταστικά, τραγανά, υπέροχα, μοναδικά, αρωματικά μήλα που πάνω από 100 χρόνια μας χαρίζει ελεγμένα και με υψηλή ποιότητα και υψηλή ευθύνη, θα πρέπει να σας πω, εγγυημένα και με προστατευμένη ονομασία προέλευσης. Με την μέθοδο της ολοκληρωμένης παραγωγής, το μήλο Ζαγορίν είναι πεντακάθαρο, υγιεινό, γι' αυτό και το εμπιστεύονται στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο και δεν λείπει ποτέ από κανένα κουζινοκάλαθο που λέω εγώ, το καλάθι στην κουζίνα με τα φρούτα. Αυτό που δίνει τη μοναδική και χαρακτηριστική γεύση στα μήλα Ζαγορίν είναι η τοποθεσία της περιοχής που συνδυάζει το βουνό με τη θάλασσα, δημιουργώντας τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα μήλα Ζαγοράς, όπως το βαθύ κόκκινο χρώμα, το μασουρά, το σχήμα και την εύγευστη σάρκα. Αυτά είναι τα αγαπημένα μήλα Ζαγορίν και με αυτά τα υπέροχα μήλα δημιουργούμε για ακόμα μία φορά σε αυτήν εδώ την ενότητα σήμερα ένα φανταστικό στρούντελ. Λοιπόν. Τα έχεις βάλει όλα μέσα. Τα έχω βάλει όλα μέσα. Σταφίδα, καρύδι, ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι. Μοσχοκάριδο, φρεσκοντριμμένο μοσχοκάριδο, κανέλα. Μπορούμε αντί για μοσχοκάριδο να βάλουμε τζίντζερ, αν μας αρέσει. Για νομίζω... γύρνα το λίγο το μπολ στο Δημήτρη εδώ πέρα. Εντάξει. Και ζεσταίνουμε ελαφρώς το μέλι. Λίγο, λίγο. Ζεσταίνουμε ελαφρώς το μέλι για να. Γιατί τώρα που είναι και χειμώνας. Να γίνει λίγο πιο ρευστό. Μπράβο. Να φύγει παντού, Μπράβο. Και ανακατεύουμε. Δεν μου λες τώρα που ανακατεύεις να δώσουμε λίγο την, την κάρτα. Την κάρτα. Θα την ξαναδώσουμε πιο μετά. Απλά λίγο τώρα να τη φωτογραφίσουν, λίγο να σημειώσουν. Να τη δούμε. Για πάμε. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, στρούντελ με μήλα και θα χρειαστείτε 3 μήλα Ζαγορίν, 100 γραμμάρια μέλι, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο φρέσκο τριμμένο, 80 γραμμάρια σταφίδα ξανθιά. Ξανθιά, συγκεκριμένα. Ξανθή λένε, δεν ξανθιά τη λόγω. 100 γραμμάρια βούτυρο, 6 φύλλα κρούστα, 100 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, άχνη ζάχαρη για το γαρνίρισμα, ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι. Και για την σος αγγλές με κανέλα, θα χρειαστείτε 125 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 50 γραμμάρια ζάχαρη, ένα κρόκο αυγού και μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Πόσο αγαπώ την κανέλα. Την κανέλα. Πάρα πολύ, τη λατρεύω. Και σε γλυκά και σε αλμυρά, το έχω ξαναπεί. Λοιπόν, έχω δει από άλλη εκπομπή. Βλέπεις και άλλες εκπομπές. Δική σου εκπομπή. Α, με Τέρι Μανιαδάκη. Α, αγαπώ Τέρι. Να πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά στην Τέρι. Ότι με το πινέλο είσαι άψογη. Με το πινέλο ή με το σπρέι. Με το πινέλο, έχω δει σε καρέκλα. Με το σπρέι ήσουν με τη μάσκα. Ναι, γιατί χτυπιέσαι Δημήτρη, μια χαρά ήμουν και με το πινέλο, μια χαρά ήμουν. Δεν καταλαβαίνει, ήμουν καλή με το πινέλο. Πολύ δεν καλύτερο. Το πήγα. Φώτη, πες εσύ, δεν το πήγα το πινέλο πολύ ωραία πάνω. Όλα, δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω. Νέλο πινέλο, εγώ. Είμαι πολύ καλή και στο σπατουλαριστό, να ξέρεις. Το έχω κάνει σπίτι. Με στένσιλ. Τι γέλας, Ιωάννα, πες μου, ειλικρινά, που πήγε το μυαλό σου. Είστε όλοι, να σας πω κάτι. Θα πρέπει να ντρέπεστε. Λοιπόν. Θα το κάνω εγώ το πινελάτο. Εγώ θα το βουτυρώσω το φύλλο. Λοιπόν, θα βουτυρώσω το ένα και συνεχίζει. Να σου δείξω. Ωραία, για δείξε μου. Ναι, και ωραία. Μετά θα σου δείξω εγώ. μα θες, Χρυσέ λοιπόν, μου, ναι, να τα ακούσεις. Θέλω. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, απαλά και ωραία. Για να μην λερωθούμε κιόλας. Τέλει και με κυνηγά και ο Κωστής μετά. Πολλά φιλιά στο Κώστα Γαλανάκη. Πολλά φιλιά. Κώστα, εγώ δεν σε ξαναχαιρετάω. Σου έχω ζητήσει τόσες φορές να κάνεις παρέμβαση. Ναι, τηλέφωνα, ιστορίες. Να βγεις να πεις μια καλησπέρα, μάλλον δεν μας βλέπεις. Τι να πω. Κώστα. Βλέπει, αλλά δεν. Ντρέπεται. Ντρέπεται, ναι. Από πότε ντρέπεται ο Κώστας. Ε. Κώστα, γιατί. Δεν ντρέπεται εσένα, ούτε εμένα. Το τηλεοπτικό κοινό. Μάλλον. Το βουτύρωσες. Το βουτύρωσα, για πάμε.
Βάζουμε ακριβώς... Είναι φύλλο και βούτυρο. Είναι φύλλο και βούτυρο. Oh. Και τώρα, όχι στο πρώτο φύλλο, στο αμέσως επόμενο φύλλο θα το πασπαλίσουμε και με καστανή ζάχαρη για να καραμελώσει, να κάνει αυτό το κράτς μετά στο φούρνο. Καταλάβατε, ε? Χαμός. Χαμός θα γίνει. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Δεν υπάρχει σωτηρία. Το θέλεις απαλά. Θέλεις όσο. Μπράβο, αυτό. Θες όσο βουτυρώνεις να ξεκινήσω εγώ με τη. Δεν το κάνεις, ναι. Ε? Ναι, ναι, ναι. Για να μην φωνάζει και ο Φώτης μετά με τον χρόνο. Ναι, ναι, γιατί δεν είναι να φωνάζω Φώτης. Βλέπει και γλυκά εδώ σήμερα. Δεν είναι καλή μέρα για το Φώτη. Λοιπόν, και είναι... με πεινάει και όλα χάλια. Χάλια, 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 χάλια είναι. Είναι πάρα πολύ απλό. Ξεκινάμε. Έχουμε βάλει την κρέμα γάλακτος στο κατσαρολάκι και ανακατεύουμε. Άρε, Τέρι, μου μάθες να δουλεύω το πινέλο. Έτσι. Και έχω μπει και στην κουζίνα. Δηλαδή, ιδέες. Πολλά φιλιά στην Τέρι, δώσαμε φιλιά στην Τέρι. Να σου πω κάτι. Πώς θα μας βάλεις, Τέρι, και εμένα μαζί, ναι, ναι, θέλω να κάνετε μια συνύπαρξη, μια συνύπαρξη εδώ τηλεοπτική. Να γίνει χαμός. Πάνω κάτω θα έρθω εγώ με τον αναμνηστήρα, θα έρθει εκείνη με τη μάσκα. Τέλεια. Εσύ με τα βατραχοπέδιλα, με τη στολή. Και θα έρθει και ο Γιάννος Χερκάκης με τη βάρκα να μας βοηθήσει. Ευτυχώς είναι η μεγάλη βάρκα του Γιάννη. Γιάννης. Γιάννης πού πήγε, έφυγε. Θα πήγε για ψάρεμα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Να στείλουμε πάρα πολλά φιλιά και στον George Calvos. Που έστειλε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, θα πρέπει να σου πω, την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν σου το έστειλε και σένα. Όχι, δεν μου το έστειλε. Αυτά τα στέλνει σε σένα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την προτίμηση. George Calvo Μαρκόπουλο. Και τώρα που λέμε και φιλιά, θέλω να δώσω και πολλά φιλιά στην κυρία Κατερίνα και στον κύριο Γιώργο από τις Σέρες που μας παρακολουθούν σήμερα. Πάρα πολλά φιλιά στις Σέρες. Τι και περιμένω καλό να βγάζει. Την συνταγή. Οι Σέρες. Βγάζουν σερέμς. Οι Σέρες. Πολύ καλή Σέρες. Λοιπόν, να το πασπαλίσω. Ναι, να πασπαλίσεις με ζάχαρη. Είδες που το θυμάμαι. Στανή, ωραία. Δεν το φοβάσαι. Δεν το φοβάμαι. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ εδώ έχω ζεστάνει την κρέμα. Και να έχω ανακατέψει τον κρόκο με τη ζάχαρη. Ο συναγερμός που χτυπάει, τι είναι? Είναι ο φούρνος, μας φωνάζει. Τέλεια. Άρα αργήσαμε. Ρίχνω σιγά σιγά την κρέμα στον κρόκο με τη ζάχαρη. Αυτό τι είναι? Πάνω σπάνω σκάνω ότι δεν το είδα. Δεν ξέρω τι ήταν. Δεν ξέρω. Τώρα βάζω και άλλο φύλλο. Βάζεις και άλλο φύλλο. Πόσα φύλλα βάζουμε? 6 φύλλα. Μη φέει, κάνουμε. Φαντάζεσαι, 1000 φύλλα. Χίλια φύλλα. Έπρεπε να βάλω και κανέλα ή όχι μόνο καστανή ζάχαρη? Όχι, όχι, όχι. Ναι. Άμα θέλεις, μπορείς. Απλά επειδή έχουμε βάλει στο μείγμα εμείς, δεν χρειάζεται. Ωραία. Πολύ βούτυρο, βρε παιδί μου. Πώς, για να, ένα κομμάτι ξέρουμε πόσες θερμίδες έχει. Κοίτα, δεν μας νοιάζει κιόλας. Αν δεν θέλεις βούτυρο, μπορείς να το κάνεις το ίδιο και με ηλιέλαιο ή με ελαιόλαδο. Πάπα, καμία σχέση η γεύση. Ναι, όμως. Δεν έχει να σχέση. Να τα λέμε και αυτά. Όχι. Το μύρο αφού θα το κάνεις, θα το κάνεις, το κάνεις σωστά. Παιδιά, είπαμε και εντάξει, να τα χαρείτε τις θερμίδες σας, να τις απολαμβάνετε. Δεν το τρως και κάθε μέρα. Και κάθε μέρα να το τρως. Μπράβο σου, μαγκιά σου. Τέλεια, το τρως και κάθε μέρα. Λοιπόν, ζεσταίνουμε, είπαμε, την κρέμα γάλακτος. Ανακατεύουμε τη ζάχαρη με τον κρόκο. Ρίχνουμε σιγά σιγά την κρέμα γάλακτος. Ανακατεύουμε και ξαναφέρνουμε πάνω στην κατσαρόλα. Εδώ τι κάνω, το ξανά κι άλλο? Ναι, βάλε ζάχαρη. Όχι, αφού βάλαμε στο από κάτω. Έβαλες βούτυρο? Ναι, εδώ όχι, θα βούτυρο. Ξαναβάλουμε ζάχαρη. Μόνο στο πρώτο. Μόνο στο πρώτο και στο τελευταίο δεν βάζουμε. Στα υπόλοιπα βάζουμε. Άκου τώρα. Γελάει, βρε παιδιά, δεν μπορώ να πει. Να σου πω κάτι. Έχεις απίστευτη εκφραστικότητα. Δεν μπορώ. Με λυγίζεις πραγματικά. Μου λένε όλοι. Πιο σοβαρός, ρε παιδί μου. Αυτά. Δεν μπορώ. Ποιος τα λέει αυτά, να γίνεις πιο σοβαρός? Ο κόσμος εκεί. Δεν σε βγάζουμε στο δελτίο ειδήσεων. Στο κόκκινο σε βγάζουμε. Επίσης, εντάξει, έχουμε χορτάσει με τους σοβαρούς, μάλλον τους σοβαροφανείς, γιατί όταν πρέπει να είμαστε σοβαροί είμαστε. Τώρα σε μια ενότητα ζαχαροπλαστικής θέλουμε και εμείς τα όπα μας. Θέλουμε λίγο την τσαχπινιά μας. Και δώσ' του ξανά τις γλύκες μας. Και άλλο φύλλο. Να σου πω, πόσα φύλλα έχεις βάλει? Τέσσερα έχεις βάλει. Οπότε είμαστε εντάξει. Θες να το κάνω? Όχι, δεν είμαστε εντάξει, γιατί η γέμιση είναι πολύ. Και θα πέσει και θα κόψει αυτό. Άρα να βάλω θες και το άλλο. Τα κατακά. Όχι, γιατί τα κατακά. Εντάξει. Πάω, συνεχίζω εγώ στην Αγγλές. Απλά το ζεσταίνουμε. Ωραία. Αλλά όχι να το φέρουμε σε βρασμό. Ίσα να πήξει. Θα το δούμε τώρα. Με μια μαρίζι, με ένα σύρμα, ό,τι μας βολεύει καλύτερα. Τι σε βολεύει καλύτερα? Η μαρίζι με βολεύει καλύτερα. Η μαρίζι είναι πολύ εργαλείο. Είναι πολύ εργαλείο.
Δηλαδή έχει μία Μαρία στην κουζίνα, δεν σε νοιάζει τίποτα. Αυτό. Είναι μαγικό πώς τα μαζεύει όλα, ξέρεις. Κοίτα, σ' αρέσει που κάνω, άλλαξα τώρα το σχέδιο, το έκανα λίγο, γιατί βαρέθηκα πια με τι... Ναι, αλλά να ξέρεις ότι εδώ στις σακρούλες που μου τις έχεις αφήσει, βλέπεις που ξεραίνεται το φύλλο, εδώ τις σακρούλες. Επίτηδες το έχω κάνει, το ξέρω, γιατί μετά θα κάνω ξέρω αυτό... Γιατί άμα δεν το έχεις κάνει, θα το δείχναμε. Ναι, και τι θα γίνει δηλαδή. Ξεραίνεται το φύλλο και μετά καίγεται αυτό, δεν ψήνεται. Όπου έχεις βουτυρώσει θα ψηθεί. Όπου δεν έχω βουτυρώσει όπου δεν θα ψηθεί. Θα καεί. Θα γίνει πολύ τραγανό. Άκου τώρα τι μαθαίνουμε πάλι. Δηλαδή εγώ το θέλεις μέχρι τέρμα. Τι... Τις φιλίες, τις φιλίες. Όχι τίποτα, τίποτα. Εγώ πήγα να πω. Δεν έπρεπε. Ευτυχώς δεν το είπα. Δεν το ξεστόμησα. Λοιπόν, εντάξει είναι. Εντάξει είναι. Τέλεια. Θες να βάλω από ζάχαρη να μην λερώνεσαι, γιατί είμαι ήδη λερωμένος. Αυτό δεν ακούστηκε πολύ ωραίο. Ο καθένα. Λοιπόν, έχει αρχίσει και δένει εδώ και θα το δείξουμε. Ευτυχώς που έχεις φέρει την έτοιμη. Την κρεμά ή το στρούντελ. Ή το παγωτό. Το... Θα φτιάξουμε κάτι σε αυτήν την εκπομπή. Μπορεί να είναι όλα έτοιμα, πραγματικά. Ωραία. Λοιπόν, κοχλάζει και έχει δέσει, έχει σφίξει αυτό. Και την αφήνουμε να ηρεμήσει και τη βάζουμε σε ένα μπολ με μεμβράνη στο ψυγείο, να κρυώσει λίγο. Α, λοιπόν, με μεμβράνη, γιατί κάνει και αυτή... Έλα, κάνει συνέχισε πέτσα, το. Τέλεια. Γιατί βαρέθηκα με τα φύλλα, φύλλο. Α, κάνει πέτσα, ε! Ναι. Αχα. Εδώ το μάτι το θέλεις αναμένο. Όχι. Φανταστικά αρώματα, φανταστικά, φανταστικά. Λοιπόν, δηλαδή από την προετοιμασία και όλα τα μυρίζει το σπίτι. Έχεις βάλει. Έχω βάλει αρκετά. Άμα θέλεις τώρα να το... Όχι, νομίζω έχουν μπει έξι. Λοιπόν, παίρνουμε τη γέμιση. Τι έκανα βρε Φώτη, τα έχω βάλει σου λέω όλα τα μήλα. Ένα μήλο έχει, ένα φύλλο έχει μείνει. Μη με μπερδεύεις κι εσύ. Ο Φώτης έξαλλος, έξαλλος. Έξαλλος ο Φώτης. Να σου φέρω ένα μήλο να το τρως. Να σου πω όμως την προηγούμενη εβδομάδα μας έλειψε. Τι είναι? Μας έλειψε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, σου έλειψε, δηλαδή. Εμένα το είχε. Τον είχα τι ανάγκη, καημό. Να μου μουρμουρίζει τα ο αυτή. Τον είχε καημό. Τον είχα, η αλήθεια είναι. Τον αγαπώ, τον άτιμο. Τι να κάνω. Λοιπόν, ρίχνουμε όλη τη γέμιση στο κέντρο. Αχ, τι κολλασμένο γλυκό πάλι σήμερα. Παιδιά, το είπαμε αυτό. Το είπαμε, το είπαμε. Και κάθε φορά που έχουμε τα μήλα ζαγορίν, ανεξάρτητα από το πώς, σε τι γλυκό τα χρησιμοποιούμε, λέμε ότι είναι θρεπτικά γλυκά αυτά. Ναι, μεν παχαίνουν, αλλά είναι υγιεινά. Είναι οι ωραίες οι θερμίδες, οι καλές. Τις θέλουμε αυτές τις θερμίδες. Και στην τελική πηγαίνετε μετά να τρέξετε, να τις κάψετε. Κάντε άλλες δραστηριότητες. Τι θα κάνουν τα γυμναστήρια, κλείσουν, δηλαδή. Έμα, συγγνώμη. Έμα. Λοιπόν, πολύ σημαντικό. Διπλώνουμε τα πλαϊνά φύλλα. Έτσι απλά. Έτσι απλά. Και μετά τυλίγουμε. Θες να σε βοηθήσω? Νομίζω. Και πώς να σε βοηθήσω? Τι μου αλήθεια, έτσι απλά. Έτσι απλά. Λοιπόν, και για τέλος. Πού είναι? Sorry. Βουτυρώνουμε. Είπαμε, όπου δεν έχει βούτυρο, δεν θα ψηθεί. Είναι η ίδια φιλοσοφία με τα σιωπιστά. Όμως έβαλα όλη την καστανή ζάχαρη μέσα. Τώρα πώς θα την πασπαλίσεις? Δεν έχει. Όχι, να έχει μείνει. Εντάξει, δεν πειράζει. Κάτσε να ξεκινήσουμε. Πασπαλίζουμε με καστανή ζάχαρη. Αν έχετε, αν δεν έχετε, κάντε ότι την το πασπαλίζετε εσείς. Εσείς την έχετε κάνει την κίνηση. Τέλος, τώρα το τι έχει πει, το τι δεν έχει, δεν το ξέρει και κανείς. Ωραία. Να, λίγο έτσι. Μ' αρέσει γιατί είσαι large, μ' αρέσει. Μα και. Μ' αρέσει. Και παίρνουμε το ταψί μας με λαδόκολλα, γιατί υπάρχει. Στύψτο, στύψτο. Στύψτο. Δεν έχει, στύψτο. Λοιπόν, και με προσοχή τώρα, το παίρνουμε εδώ αυτό. Ω, φοβερό, έτσι. Φασάρα. Φασάρα, δεν λες τίποτα. Θα πάω φούρνο. Άντε, στο καλό. Εντάξει. Ναι. Να μαζέψω εγώ από εδώ. Άμα θες, δώσε εδώ την κάρτα. Να τη δώσουμε. Και φύγαμε. Για πάμε να δώσουμε. Στους 170 για μία ώρα. Και γίναμε. Λοιπόν, πάμε. Στρούντελ με μήλα θα το φτιάξετε, θα το λατρέψετε, θα το αγαπήσετε, θα μυρίσει το σπίτι, θα σας λατρέψουν οι φίλοι σας.
3 μήλα ζαχορίν, αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Έτσι, μόνο τέτοια μήλα θα πάρετε. 100 γραμμάρια μέλι, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα και μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο φρέσκο τριμμένο. 80 γραμμάρια καρύδια, 80 γραμμάρια σταφίδα ξανθή, 100 γραμμάρια βούτυρο, 6 φύλλα κρούστας, 100 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, άχνη ζάχαρη για το γαρνίρισμα, ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι. Και για τη σος αγγλές με κανέλα, γιατί δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, θα χρειαστούμε 125 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 50 γραμμάρια ζάχαρη, ένα κρόκο αυγού και μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Έλα, Κωνσταντίνε, έλα. Ήρθα. Ήρθα. Λοιπόν, είσαι έτοιμη. Για την αγγλές. Για την αγγλές, για το παγωτό, εδώ θα γίνω. Ανυπομονώ. Λοιπόν, θα κόψεις, ε. Α, έτσι κόβουμε, δεν θα βάλεις θα κάτι βάλουμε... από πάνω. Ναι, για το γαρνίσμα βάλουμε λίγο άχνη ζάχαρη. Την Αγγλές, πού θα τη βάλεις? Θα τη βάλουμε στο πιάτο. Πασπαλίζουμε. Προαιρετικά πάντα, έτσι, άμα δεν θέλετε. Θέλουμε. Ποιος δεν θέλει? Δεν πιστεύω να είναι κανείς εδώ που δεν θέλει. Και κανέλα, άμα την αγαπάτε. Επίσης, για τη γέμιση, ταιριάζει πάρα πολύ ωραία που το έχω δοκιμάσει και το φρέσκο δεντρολίβανο. Αντί να βάλετε μοσχοκάρδο. Ναι, ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Δεν θα πήγαινε το μυαλό μου. Γαρίφαλο έχεις βάλει, δεν θυμάμαι. Όχι, έβαλα μόνο μοσχοκάριδο, φρεσκοτριμμένο και κανέλα. Ταιριάζει το γαρίφαλο, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μια τσαχνιά με γαρίφαλο, γιατί εμένα μ' αρέσει το γαρίφαλο. Και το τζίντζερ επίσης. Με προσοχή το τζίντζερ. Κόψε του Χριστού πρώτα. Αχ, σαν βασιλόπιτα. Πραγματικά. Να το κόψω. Συστή, κόψε το όλο, κόψε το λεωρίδες. Άκου. Μωρέ, κόψε εσύ, δεν είμαι πολύ καλή στο κόψιμο. Ωραία. Είμαι καλό στο σερβίρισμα, Φώτη. Τι θες? Πού είμαι? Όντως μοιάζει με μπουγάτσα. Και ξέρεις τι, θα μπορούσαμε να βάλουμε και κρέμα εδώ πέρα μέσα. Αχ, ναι, να κάνουμε μία μέρα αυτή τη... Γιατί θέλω να δω μία τάρτα μήλου κάτι με κρέμα. Με κρέμα μέσα. Ναι, βεβαίως. Τι κρέμα είναι αυτή? Η κρέμα ζαχαροπλαστικής μπορούμε να βάλουμε. Υπάρχει και η κρέμα αμυγδάλου. Υπάρχει ακόμα και η κρέμα που κάνουμε για το γαλακτομπούργο, η σμιγδαλόκρεμα. Η μπισκοτόκρεμα που δίνουμε στα παιδιά. Ό,τι κρέμα έχεις βάλει μέσα στη μιλόπιτα. Φαντασία να υπάρχει. Λοιπόν, ποιο να σου δώσω, ρε. Θα σου δώσω που θα θες τράβο. Πάει να πει ποιο θα μου δώσεις. Θα βάλεις εδώ πέρα 2-3 και θα διαλέξω εγώ. Μπορεί, τα θέλω και τα 3. Γεια σου. Εδώ, σε έμπειρε του. Έχουν πεταχτεί τα φύλλα, λες, και έχουμε... Δεν πειράζει. Αυτό είναι μαγεία. Κοίτα, εδώ έχει καραμελώσει το μέλι εδώ. Τι έχεις κάνει. Τι είπαμε ότι έχει το μεσημέρι, τι φαγητό. Το μεσημέρι έφυγε τώρα. Το μεσημέρι έχουμε μιλόπιτα. Μιλόπιτα ζωντανά. Σκέτη γλύκα. Εδώ θέλω να το σηκώσω λίγο να φανούν τα... Για σήκωσε το. Για πες τώρα, πώς θα το συνεχίσει το πιάτο σου. Τι να το συνεχίσει. Πω, παιδιά, αυτό είναι το καλύτερο. Τι έχεις κάνει, βρε άτιμια. Εντάξει, το μήλο δεν υπάρχει. Το μήλο είναι, παιδιά, εντάξει, είναι μοναδικό. Όλο του το άρωμα, όπως το τρώω στο μήλο μου, το ίδιο ακριβώς άρωμα έχει μεταφέρει μέσα στο γλυκό. Και είναι λουκούμι έχει γίνει, τέλειο. Αυτή είναι η Αγγλές. Αυτή είναι η Αγγλές με κανέλα. Φτάνει. Θα βάλεις και παγωτό. Αχ, επίτηδες το είπα. Θυμάσαι την προηγούμενη φορά που μου λες φτάνει με τη... Καλά έκανες. Α, λοιπόν, περίμενε. Αυτό το κομμάτι, όχι, που κοιτάω. Ή ποιος με κοιτάει. Να κοιταχτούμε. Αυτό το κομμάτι, τέλος πάντων, το ωραίο που είναι μπαμπάτσικο, που είναι και γεμάτο, που είναι και ζουμερό, που είναι. Όλα είναι έτσι. Αλλά αυτό εδώ το έχω περιποιηθεί, γιατί είναι και γωνία και έχει και περισσότερο φύλλο. Θέλω να το αφιερώσω στο δικό μου το φύλλο, με γιώτα και ένα λάμδα. Στον πολύ αγαπημένο μου φύλλο, τον Περικλή τον Κουκλάκη, που και με κράζει, αλλά και με βλέπει και με αγαπάει από ό,τι μου λέει. Και δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω. Αυτό δεν είναι δικό σου, Φώτη. Δεν είναι δικό σου, αυτό είναι το Περικλή. Και θα φάω εγώ του Περικλή, γιατί τον αγαπώ και δεν είναι τώρα εδώ να το φάει. Θυσία θα γίνω για το φίλο. Θυσία. Σπουργητάκι και ο Περικλής. Γεια σου, ρε Περικλή. Να σου πω. Έλα. Παγωτό δεν έχει μείνει. Τι είναι, δεν έχει μείνει. Τι θες να πεις, ότι το φάγα όλο ένα μπολ παγωτό και να ήθελα, δεν προλάβαινα. Με πίεζε ο χρόνος. Αν είχα χρόνο, θα σου έλεγα. Σκέτη γλυκά, εισοδίων 18 εκεί.
Στο 2018 είμαστε, ναι. Πάμε. Ότι... εκεί θα βρείτε καταπληκτικά γλυκά. Εκεί θα βρείτε τον Κωνσταντίνο, ο οποίος θα έρθει την ώρα που πίνετε τον καφέ σας, την ώρα που θα σας σερβίρουν τον γλυκό σας, να σας συστηθεί, να σας γεμίσει την ψυχή με ένα πολύ ωραίο χαμόγελο, να σας καλωσορίσει, να σας ρωτήσει πώς περνάτε, αν είναι κάτι που δεν σας αρέσει και τα σχετικά. Και στο τέλος, δηλαδή μέχρι να τελειώσετε τον καφέ και τον γλυκό σας, θα έχετε γίνει καλύτεροι φίλοι. Θα σας φέρει και μια τσικουδιά να σας κεράσει. Τέτοια ωραία κάνουν στην ασκετική γλυκά, σας το λέω. Είναι κάθε επίσκεψη και εμπειρία. Και κάθε γλυκό και εμπειρία. Για και πάμε τώρα. Τι κάνω, να σου πω κάτι, και τι το θέλω εγώ το... Δεν το θέλω το μαχαίρι. Βάλε, βέβαια. Τι να πρωτοπάρω, δεν ξέρω. Αχ, είπα αυτό, ε. Δεν πειράζει, αυτό είναι πιο... Φέρε. Πάρε, πάρε, έλα, να. Δεν κόβεται. Έλα, γιατί... ρε Κατερίνα, βοηθήσεις, έλα εδώ. Τι, γιατί... θα μας κόψει η Κατερίνα το... Θα μας κόψει από τον αέρα. Να μας κόψει τον αέρα. Λοιπόν, αυτή την μπουκιά, γιατί ζορίζομαι, τώρα θέλω λίγο σπρώξιμο. Αυτή την μπουκιά την έχω τάξει στο φίλο μου τον Περικλή. Βοηθάω, βλέπεις. Πασαρά, λέγε. Πρέπει να καταπτώ. Μόνο φασαρά. Πω, πω, πω. Καλά, το παγωτό τα σπάει. Τα σπάει. Σ' αρέσει το παγωτό. Τι έχεις βάλει στο παγωτό? Είναι κλασικό παγωτό σοκολάτα. Είναι σοκολάτα 70% κακάο, μαύρη σοκολάτα. Πω, πω, παιδιά. Δεν είναι κατάσταση αυτή κάθε Τετάρτη όμως. Θέλω να φάω και λίγο από εδώ, από τη γωνία. Επίτηδες, για να τις πάσω στο Φώτη τώρα. Επίτηδες το κάνω αυτό. Θέλει να κλείσουμε. Ο συνδυασμός είναι πολύ δυνατός. Να πούμε ότι είναι ένα γλυκό που τρώγεται και ζεστό και κρύο. Ιδανικό είναι. Πραγματικά, γιατί άμα κρυώσει θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Να το... δεν θα τα αγγίξουμε. Μπορείτε να το γαρνίνετε και με σαντιγί. Μπορείτε καν να μην το βάλετε στο πιάτο, να το φάτε κατευθείαν από το ταψί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν δεν έχετε παγωτό, μαντέψτε, μπορείτε επίσης να το φάτε. Αν δεν έχετε την εγκανάστη, αυτή τη σάντζερ, την Αγγλές, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, όντως. Είναι καταπληκτικό. Είναι πολύ ωραίο το μήλο, έχει μείνει τραγανό. Το μήλο δεν υπάρχει. Έχει καραμελώσει το μέλι. Πολύ ωραίο. Έχουμε πάρει ένα 7 κιλο ήδη. Είναι ωραίο. Φώτη, άμα δεν πάμε διαφημίσεις, δεν με τέτοιο, δεν μας βλέπει. Τι είναι, πρέπει να κλείσουμε. Έλα. Δεν τελειώνω, Φώτη, ακόμα. Δεν τελειώνω, θα κάτσω, δεν με χαζηρίσω το πιάτο. Ζηλαβείς. Δεν έχεις κάσει πάλι σήμερα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πηγαίνετε και πάρτε μήλα. Ή αν έχετε μήλα, ξεκινήστε. Δεν ξεκινήστε, αλήθεια. Ξεκινήστε δίαιτα. Κατευθείαν με το που θα φτιάξετε το στρούντερ, θα σκέφτεστε και πότε θα ξεκινήσετε τη δίαιτα. Δεν θέλω να το καθυστερήσετε. Εγώ ήδη νομίζω ότι δεν μπορώ ούτε να ρουφηχτώ πια. Κάμερα. Όντως. Τέλος πάντων, πολύ σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Μας έχεις κάνει λιώμα. Να, τώρα εγώ για να εξηλαιωθώ θα φάω ένα σκέτο μήλο από εδώ. Σκέτο, λόσιο. Το βλέπετε. Ούτε φύλλο, ούτε τίποτα. Σκέτο. Να πάνε κάτω τα φαρμάκια, θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο. Με Ιωάννα Χατζίκη, πάμε.